Βρισκόμαστε στο γραφείο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για μια συνέντευξη εφόλης ύλης. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλό μήνα καταρχάς. Λοιπόν, ήρθαμε πρωταπηλιάτικα σε γραφείο πολιτικού, αλλά ελπίζουμε να ακούσουμε μόνο αλήθειες. Εγώ γενικώς η αλήθεια είναι πως το παρακάνω τις αλήθειες καμιά φορά και κάθε φορά μου βγαίνει σε κακό, αλλά τι να κάνω. Πιστεύω ότι έχει σημασία να λες στον κόμμα αυτό που ισχύει. Ο κόμμα που βέβαια πολλές φορές δεν είναι έτοιμο να το ακούσει, αλλά εσύ έχεις κάνει το καθήκον σου. Εγώ θα τα αρχίσω λίγο πιο έτσι ελαφρά εντός εισαγωγικών. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, επειδή ξεκινάμε για την πρωταπηλιά, ένα πρωταπηλιάτικο αστείο που έχετε κάνει εσείς σε άλλους, ή μικρός ή τώρα, είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε προσωπικό, και ένα επιτυχημένο που κάνανε σε εσάς. Σήμερα έκανα ένα επιτυχημένο πιστεύω, γιατί άφησα θα πάω στην εκπομπή του Γιώργου του Καβαδάκη και την πλάκα είναι πως πάρα πολύ το πίστεψαν και άφησαν μηνύματα στο σταθμό γιατί είχα βάλει 8 η ώρα στο Γιώργο Καβαδάκη, που είναι ο Άδωνης. Το εκεί το πήρε ήδη ο Γιώργος και λέει μάλλον σε κάνει πλάκα γιατί δεν είπαμε δεν θα ξανά την εκπομπή και έτσι έγινε σχετική πλάκα. Νομίζω πολύ επιτυχημένο από τα πηλιάτικα και το ψωμιάδι φέτος που θα πάνε τον Τσίπρα. Είχε και αυτό την πλάκα του. Εσάς έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω εύκολα. Όχι, θα μυρίζομαι, ναι. Είμαι λίγο πέσος, τα καταλαβαίνω. Δεν σε έχουν ξεγελάσει ποτέ δηλαδή. Όχι εύκολα. Λοιπόν, ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι πια σε τμόνι της χώρας. Αν σας καλούσε... Αυτό μακάρι να ήταν πριν τα πλήματα. Αυτό είναι γεγονός. Αν σας καλούσε λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας, για ένα γεύμα, οι δυο σας, τι θα το συμβουλεύατε, καταρχάς, αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Θα το συμβούλευα να τηρήσει τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου που υπέγραψε, γιατί η αείμνηστη γιαγιά μου έλεγε το γενετήσιό σου όργανο και την υπογραφή σου πρέπει να προσέξεις πού το βάζεις. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε μία υπογραφή. Τώρα υποχρεούται να αποδείξει ότι μπορεί να τιμήσει την υπογραφή του. Αυτό σημαίνει πρέπει να πάρει γρήγορα μέτρα και μεταρρυθμίσει ο οποίος έχει δεσμευτεί. Και κυρίως πρέπει να πάψει να κοροϊδεύει και τον εαυτό του και τους βουλευτές αλλά και τους ξένους. Γιατί χάνει χρόνο με κοροϊδίες. Εάν συνεχίσει να κοροϊδεύει, η Ελλάδα θα χροκοπήσει. Ωραία, θεωρείτε όμως ότι έχουν χειριστεί κάποιο θέμα καλά μέχρι τώρα? Την προπαγάνδα. Στην προπαγάνδα είναι άρεστη. Νομίζω έχουν την καλύτερη προπαγάνδα που έχω δει ποτέ. Μάλλον το μόνο που μαθαίνει καλά ήταν σαν έδωσο κομμουνιστή. Στην πραγματική δουλειά δεν μου κάνει πολύ σημαντικό προφανώς. Δεν έχετε βρει δηλαδή κάποιο σημείο μέχρι τώρα που να θεωρείτε ότι έχουν ένα καλό δρόμο. Ακόμα και τα κάγκελα τη Βουλή που βγάλανε για να δείξουν ότι η Βουλή αλλάζει χαρακτήρα, οδήγησε του κουκουλοφόρου να μπουν μέσα στο κοινοβούλιο. Και αυτό βλακεί έναν. Όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Μάλιστα. Εκτός θα μου πείτε τώρα ότι θεωρούμε επιτυχία το ότι λέμε την Τρόικα Brussels Group και ότι λέμε τα τεχνικά κλιμάκια Athens Group. Άμα γίνει όλη αυτή η φασαρία για αυτόν τον λόγο, να μας κοστίσει μέχρι στιγμής 4-5 δισεκατομμύρια το να πούμε Τρόικα Brussels Group, λίγο ακριβά το ψωνίσαμε. Όχι, απλά λέμε ότι επειδή είναι και δύσκολα τα πράγματα, κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν θα κρίνουμε εμείς αν είναι σωστή ή όχι. Απλά αν βλέπατε εσείς κάποιο κομμάτι που ίσως αρχικά γίνει ένα καλό άνοιγμα. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος άνθρωπος. Εάν δω κάτι καλό, θα σου πω παράδειγμα. Τον κύριο Καμένο, εγώ τον θεωρώ έως και φεδρό πρόσωπο. Αυτό που είπε για το Ισραήλ να κάνουμε στρατηγική συμμαχία και να μπορούν τα Ισραηλινά αεροπλάνα να εκπαιδεύονται ακόμα και μέσα στο Αιγαίο και να κάνουν ασκήσεις, το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Μάλιστα. Δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ αν κάτι κάνει σωστό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρω πόσα έχει κάνει ο Τσίπρας, κάτι καλό. Δυσκολεύομαι. Ωραία. Να πάμε λοιπόν στο δικό σας, στη δική σας πορεία. Εσείς, αν κοιτάξετε τη δική σας πορεία λοιπόν, όσο ήσασταν υπουργός, όταν διατελέσατε υπουργός, θεωρείτε ότι υπήρχαν κινήσεις που δεν κάνατε σωστά εσείς προσωπικά, αν βάλετε τον εαυτό σας απέναντι ή που δεν προλάβατε να κάνετε ενδεχομένως? Ασφαλώς, πάρα πολλές κινήσεις. Και να μας πείτε συγκεκριμένα ποια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα μπορούσα να έχω τρέξει περισσότερο την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων. Το βάλαμε προς, αλλά όχι με τους ρυθμούς που θα ήθελα εγώ. Και έτσι ενδεχομένως να μείναμε πίσω σε ορισμένες κινήσεις που θέλαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε τρέξει γρηγορότερα τις επαναπροσλήψεις γιατρών που κάναμε. Προσλήψεις γιατρών. Πήραμε 400, είχα βάλει στόχο 900, άρα το θέσα μόνο κατά το ίμιση στόχο που είχα βάλει μέχρι να φύγω. Τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στο παιδί, άμα είχα περισσότερο χρόνο θα την έκανα πολύ διαφορετικά. Αλλά τι να γίνει. Πρέπει να κινηθούμε και στον χρόνο και με το δημοσιονομικό χώρο που είχαμε. Ναι. Ήταν και τα πράγματα δύσκολα από μόνα τους που σας δυσκόλεψαν. Η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία που κάναμε συζητιόταν στην Ελλάδα το 1979. Πράγμα, αν την είχαμε κάνει από μόνοι μας πριν τη χρονοκοπία, θα γινόταν πολύ πιο σωστά. Τώρα, εγώ πρέπει να την κάνω. Αυτό που έπρεπε να γίνει κανονικά σε ένα διάστημα 2 ετών, πρέπει να γίνει μέσα στα 30 μέρες. Προφανώς,
γίνανε πράγματα που θα πρέπει να γίνουν έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είχαμε άλλο περιθώριο. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε ότι είσαι πολύ μαχητικός μέσα στη Βουλή και γενικά θεωρείστε ένας πολύ, πολύ μαχητικός πολιτικός. Πώς είστε αλήθεια στην προσωπική σας ζωή, είστε έτσι, παρόμοια? Είμαι πρόβατο. Το ακριβώς αντίθετο. Ναι, δυσκολεύω να σας πω. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Mm-hmm. Στην προσωπική ζωή πρέπει να μην έχω τσακωθεί σχεδόν ποτέ με κανέναν. Το βγάζετε όλο στην πολιτική δηλαδή. Άλλο η πολιτική. Η πολιτική μάχη για τι ιδέε σου. Έτσι. Δεν μάχομαι, αλλά προσωπικά δεν έχω προσωπικά θέματα. Ούτε και έχω με του πολιτικού αντιπάλου προσωπικά θέματα, ξέρετε. Με σχεδόν κανέναν. Mm-hmm. Άντε να έχει γίνει προσωπικό με τον καμένο που και αυτό εγώ δεν το δέλα και όσο έχει. Mm-hmm. Ωραία. Πώς κρίνετε βασικά, θέλαμε να μας πείτε τώρα που λέμε για. Που κρίνουμε γενικά τα πράγματα, πώς κρίνετε εσείς την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να καταδικάσει ένα χρόνο με αναστολή τον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Παπακοσταντίνου? Θα σας εκπλήξω. Είμαι πολύ υπέρ της αποφάσης της ελληνικής δικαιοσύνης. Ήταν μια σοφή δικαστική απόφαση, όσο αντιδημοφιλής και αν είναι και όσο και αν με βρίσκουν τώρα που βλέπουν την εκπομπή. Mm-hmm. Εγώ ήμουν στην Επιτροπή Λαγκάρντ, ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω προσωπική γνώμη για ό,τι έγινε. Ακούσατε, εάν καταδίκαζαν οι δικαστές τον κύριο Παπακοσταντίνου για απιστία, επειδή είναι απιστία κάτω του δημοσίου, θα έπρεπε να πάρει ποινή ισόβια. Εντάξει, ισόβια ποινή επειδή έβρισε τα τρία ονόματα που λύσαν Λαγκάρντ, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε στην δικαιοσύνη και μία στο μέτρο. Συμμετέχω και επιπλέον σε αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί ζημιά. Γιατί μέχρι σήμερα ως 12 έχει καταφέρει να τεκμηριώσει πόσο τη ζημιά από τις τρεις αυτές κυρίες της οικογένειας Παπακοσταντίνου και τον σύζυγο της μίας. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μεγάλη προσωπική περιουσία και έτσι αποδεικνύεται τελικά την πραγματικότητα από αυτά που είχαν τα δικαιολογούσαν. Άρα, αν λοιπόν, επειδή κάποιος φοβήθηκε πολιτικός να μην βρεθούν τα ονόματα των συγγενών του την άλλη μέρα στις πρωτοσέλιδες εφημερίδες, κακός κάκιστα, δεν το αθώνω, κακός. Mm-hmm. Αυτό φτάνει να οδηγήσει σε ισόβια κάθριξη. Με συγχωρείτε, η κοινωνία μας θα γίνει ζούγκλα και στο τέλος θα τολμάει να γίνει κανένας υπουργός. Άρα λοιπόν, ας εξαιρέσουμε τον πραγματικό κόσμο. Δεν κρίνουν οι blogs, οι bloggers, τα κανάλια και τα ραδιόφωνα. Κρίνουν τα δικαστήρια. Εκεί είχαμε μια μεγάλη σύνδεση ενός ειδικού δικαστηρίου με τους εμπειρότερους δικαστές της χώρας και κατέληξαν αυτή την ποινή. Κάτι ξέρουν παραπάνω. Ναι. Οκ, okay, βέβαια αυτό σίγουρα αυτή η απάντησή σας μπορεί να ξεσηκώσει αρκετό κόσμο. Αλλά δεν θα είναι η πρώτη φορά. Το έχω συνηθίσει. Mm-hmm. Εγώ να ξέρετε, δεν πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει να ακολουθεί το σειρμό. Ο πολιτικός πρέπει να ακολουθεί τη γνώμη του. Οι πολιτικοί αποφασίζουμε να βγούμε έξω και να αναλάβουμε την ηγεσία του τόπου. Ηγεσία τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά, τι σημαίνει ηγέτης. Πάει το ρήμα άγω, οδηγώ. Εγώ οδηγώ. Με επιλέγεις και με ψηφίζεις για να σε οδηγώ. Δεν με επιλέγεις για να με οδηγείς. Αν με επιλέγεις για να με οδηγήσεις, είναι σαν να πούμε σε ένα αυτοκίνητο, να με βάλεις στο τιμόνι και να έχετε από πίσω πριν το κάνουμε και να τραβάτε το τιμόνι και να το ξέρετε αυτό. Θα τα κάνουμε σίγουρα. Ένας οδηγεί. Τώρα οδηγούμε εμείς. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Αν σου αρέσει να ψηφίσεις, θα σου αρέσει να ψηφίσεις. Έτσι πάει το πράγμα. Εγώ έρχομαι να χαϊδεύω την κοινή γνώμη και να λέω αυτά που θέλει να ακούει για να με ξαναψηφίσουν, αποκλείται. Μην ξαναβοβληθείς με και αυτό και καθόλου. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ γιατί ήταν σε επόμενες ερωτήσεις που λέτε. Αν λοιπόν μια μέρα δεν βγείτε βουλευτής, δεν σε εκλέξει ο κόσμος, τι θα κάνετε? Η γυναίκα θα πανηγυρίζει στο Σύνταγμα. Θα ασχοληθώ με τις δουλειές μου, θα πάω να βρω και άλλες δουλειές που μου προτείνει δουλειές και με πολύ καλύτερα λεφτά και χωρίς φασαρίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα ζήσω σίγουρα σε προσωπικό που θα είναι πολύ καλύτερη ζωή. Δυστυχώς όμως γιατί δεν το κάνεις τώρα? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Ακούστε mm-hmm. γιατί. Ο Ελευθέρης Βενιζέλος είχε πει μια καταπληκτική φράση όταν ο ρώτησαν προς το τέλος της ζωής του γιατί δεν εγκατέλειψε την πολιτική. Στον Ελευθέρη Βενιζέλος ήταν επαναστάτης νεαρός, έγινε πρωθυπουργός, έχασε εκλογές, δεν ξαναβγήκε βουλευτής, τον εξορίσανε, αυτοεξορίστηκε, του κάνανε απόπειρες δολοφονίας. Τα ζει όλα. Έχασε λεφτά, μια ολόκληρη περιουσία. Και τότε σου έκανα γιατί έμεινες στην πολιτική. Και είπε, το χούι της πολιτικής εξέρχεται του πολιτικού 6 μήνες μετά το θάνατό του. Είναι ένα είδος χούι. Εγώ δυστυχώς και ευτυχώς έχω το χούι. Άρα, ακόμα και να φύγετε, θα βρίσκετε έναν τρόπο να σηκώνετε τα πράγματα. Καλά, θα είμαι στο Twitter τη ημέρα, στο Facebook, στα κανάλια, δεν θα γλιτώσετε την παρουσία μου. Αυτό μου είναι υπερβολή. Δεν με καλούν τα κανάλια κατά βάση γιατί είμαι βουλευτή, να ξέρετε. Δεν είναι αυτό το κίνητρο, αλλά δεν έχω. Αυτά που θέλω να πω τα λέω όπως συνέχεια. Αυτό τώρα που λέτε όμως από μόνο σας, δεν θεωρείτε ότι λίγο το έντονο επικοινωνιακό σας προφίλ μπορεί να σας κάνει και κακό ή να επηρεάζει και τη δική σας πορεία και την οικογένειά σας ενδεχομένως? Και επηρεάζει τη δική μου πορεία και την οικογένειά μου, όπως λέτε. Mm-hmm. Στη ζωή δεν πατάξει όλα. Το επικοινωνιακό μου στυλ είναι αυτό που με έχει φέρει σήμερα να είμαι τρίτος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία με 72.000 ευρώ, να έχω γίνει δύο φορές υπουργός 43 μου, που το περίμενα, και να έχω μια σχετικά για την ηλικία μου καλή πολιτική σταδιοδρομία. Ενώ ήμουνα ένας τελείως άσημος άνθρωπος, δεν ήμουν από τζάκια, ένας βιβλιοπόλης που μου λέει ότι αντιπαλίγουνε, και άρα δεν είχα μεγάλες προσδοκίες πολιτικές.
Προφανώς το ίδιο στυλ με έχει φέρει ως εδώ. Mm-hmm. Με κάνει πολύ αντιπαθή σε κάποιους άλλους ανθρώπους, μου κλείνει κάποιες πόρτες, μου στερεί κάποια άλλα να μπορούσα να έχω. Στη ζωή δεν μπορεί να έχεις όλα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό που εκτιμούν οι περισσότεροι σε μένα και όταν με ψηφίζουν είναι γιατί ξέρουν ότι αυτά που λέω τα πιστεύω. Εγώ δεν κρύβομαι. Ναι, όχι, αυτό καταλαβαίνω. Απλά, εμείς, αν και απαντήσατε, εμείς απλά κρίνουμε καμιά φορά με βάση αυτό που λέει ο κόσμος, ότι ίσως είναι λίγο υπερβολικές πολλές φορές. Ναι, και ίσως. Τελείως βέβαια δεν είναι υπερβολή. Κανένα ίσως δεν υπάρχει αυτό. Σας διαβεβαιώ, είναι υπερβολή. Mm-hmm. Και πάρα πολλές φορές έχω πει ότι θα κόψω τις υπερβολές και πάρα πολλές φορές μόλις το λέμε, τα καταπατώ αυτό που είπα. Τα έκανα. Δέξτε το φίλο με τα δόματά του. Φαντάζεστε λοιπόν τη μέρα που αποφασίσετε εσείς να σταματήσετε, να φύγετε, αν είστε πια βουλευτής, να φύγετε από τα πράγματα πολιτικά. Επίσημα, γιατί ανεπίσημα δεν θα φύγετε ποτέ, να αποφασίσει η γυναίκα σας, κύριε Μανολίδου, να πολιτευτεί και μάλιστα σε ένα αντίθετο κόμμα από τις δικές της πεπιθήσεις. Καλά, σε αντίθετο με περιπτώσεις, γιατί η Γενία είναι δεξιά σε και εμένα, δεν έχει θέματα. Ναι, ας λέγαμε. Είναι δεξιά λόγω εμού, mm-hmm. Είναι δεξιά από μόνη της. Ναι. Είναι κανονικός, φυσιολογικός και λογικός άνθρωπος. Θα πειράσει δεξιό σου. Πώς θα το παίρνετε γενικότερα να πολιτευτεί όμως, αν έχετε μια μέρα και σας ανακοινώνει τι θέλει να πολιτευτεί. Εγώ προσωπικά την ενθαρρύνω πάρα πολύ να κατέβει στην πολιτική. Την ενθαρρύνω πραγματικά. Mm-hmm. Την θεωρώ δεν θα ήταν και εξαιρετική βουλευτής, έχει πολιτική άποψη. Καλά, αν κατέβαινε θα σάρω, θα έκανε μια πλάκα. Η ίδια δεν θέλει να μπει στην ενεργοπολιτική. Εντάξει, αν ήταν και δύο βουλευτές από το ίδιο σπίτι, ήταν λίγο πρόβλημα η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρει πόσο ποτέ θα φέρει η ζωή. Εγώ δεν θέλω να είναι. Εγώ προσωπικά δεν θα τσέχνω ποτέ το δρόμο. Δεν μ' αρέσει να κλείνω το δρόμο σε κανένα. Μ' αρέσει να βοηθάω του ανθρώπου να προχωράνε. Δεν έχω θέμα ανταγωνισμού με τέτοια. Mm-hmm. Άρα θα τη σειρίζετε λοιπόν. 100%. Στις τελευταίες εκλογές την είχα στείλει σε πολλές ομιλίες και μίλαγε για ντεμό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Με εκπροσώπησε επαξίως. Ωραία. Και για να κλείσουμε από αυτή την πλευρά. Αν ερχόταν λοιπόν αύριο τα παιδιά σας, εν πάση περιπτώσει, κάποιος από τα παιδιά σας και σας έλεγε ότι θέλει να ακολουθήσει την πορεία σας. Mm. Θα τα στηρίζετε και αν ναι, τι θα λέγατε, ποια θα έπρεπε να προσέχει, μου, ποια στοιχεία. Θα στηρίζω τα παιδιά μου σε οτιδήποτε για να αποφάσισα να κάνω. Mm-hmm. Γενικά είμαι πολύ αντίθετο στους γονείς οι οποίοι θέλουν να προκαθορίζουν το μέλλον των παιδιών τους. Πιστεύω πάρα πολύ στην ανθρώπινη ελευθερία. Γι' αυτό και είμαι φιλελεύθερο πολιτικό. Μου αρέσει η ανθρώπινη ελευθερία. Mm-hmm. Εύχομαι στα παιδιά μου να βρουν τον δρόμο τους και εγώ τον δρόμο που θα επιλέξω θα τους βοηθήσω να τον ακολουθήσουν. Τώρα, αν είναι η πολιτική ή κάποιο άλλο δρόμο, αυτό θα φανεί από την πορεία των πραγμάτων και τις επιλογές τους. Δεν θα τους επιβάλλω πάντως εγώ να γίνουν πολιτικοί ή να μην γίνουν. Mm-hmm. Θα είναι μια δική τους επιλογή. Ωραία, απλά τι θα τους λέγατε να προσέχουν όμως. Αν γίνουν πολιτικοί, αν το επιλέξουν. Δεν έχει σχέση μόνο με την πολιτική. Ό,τι και αν κάνεις, να προσέχεις βασικά ορισμένα πράγματα. Πρώτον, mm-hmm. είσαι πάντα δίκαιος. Να μην αδικείς εις νόσου κάποιους. Γιατί και να το κάνεις και να σου ωφελήσει πρόσκαιρα, κάποιος δεν θα το βρει μπροστά σου. Νομοτέλεια δεν θα το χαρίσει. Δεύτερον, να προσέχεις να είσαι αξιόπιστος. Γιατί mm-hmm. αν χάσει την αξιοπιστία σου, αυτό πάρα πολύ δύσκολα ανακτάται, εάν χαθεί. Και τρίτον, να προσέχουν πάντα κέραιοι άνθρωποι. Να μην διαθαρρύνουν. Mm-hmm. Είναι εύκολο να διαθαρρύνει. Η ζωή έχει πολλές αμαρτίες και πολλούς πειρασμούς. Ειδικά στην πολιτική. Όλα αυτά που είπατε είναι πολύ δύσκολα. Στην δημοσιογραφία έχει. Σίγουρα, απλά θέλω να πω ότι είναι κομμάτι. Στο σύστημα έχει και στις επιχειρήσεις έχει. Μην το μυθοποιούμε. Η mm-hmm. πολιτική ξέρετε δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την κανονική για τους πολλούς ανθρώπους. Η πολιτική εμείς είμαστε. Ο λαός είναι δύο πράγματα. Εντάξει, έχει μερικά κομμάτια. Απλώς έχει ένα πρόβλημα. Έχει πολλούς ανθρώπους με έντονες φιλοδοξίες μαζεμένους. Και αυτό κάνει mm-hmm. το στίβο πιο ανταγωνιστικό. Ωραία. Σας ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο. Εγώ θα αλλάξω λίγο το πλαίσιο, θα το κάνω λίγο πιο οικονομικό. Άλλωστε είναι και το κομμάτι που μπορώ να σας ρωτήσω περισσότερα πράγματα και να έχω και εγώ μια προσωπική γνώμη. Θέλω να μου πείτε αν καθ' όλα τα χρόνια της κρίσης και ανεβαίνοντας το ρίσκο χρεοκοπίας της Ελλάδας, σκεφτήκατε ποτέ να στείλετε έξω κεφάλαια. Κοίταξε, είναι εύκολο να σου πω όχι, γιατί δυστυχώς δεν είχα τόσο πολλά λεφτά για να ανησυχήσω αν θα τα χάσω. Είχα περισσότερα λεφτά να μπήκα στην πολιτική από τώρα, κυρίως κατά τη διάρκεια της κρίσης έφαγα πολλά λεφτά στην επιχείρησή μου, η οποία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και ακόμα δεν το πει η αλήθεια. Όπως και όλες οι επιχειρήσεις μικρομεσαίες που περάσαν αυτή την περίοδο της πολύ έντονης ύφεσης και της μείωσης του τζίρου. Θέλω όμως να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής. Το ότι εγώ δεν έχω βγάλει λεφτά έξω δεν σημαίνει ότι ψεύγω όσους το έχουν κάνει. Και θέλω να είμαι ειλικρινής γι' αυτό. Η σύνδεση που προσπαθώ να κάνω τελευταίο καιρό ότι είναι πατριώτης που έχει τα λεφτά του στην Ελλάδα με βρίσκει, δεν φαντάζεστε πόσο αντίθετο. Το σύστημά μας λέγεται καπιταλισμός. Σε αυτό το σύστημα πρέπει να μάθουμε να επιβιώνουμε. Στον καπιταλισμό τα λεφτά στις τράπεζες δεν μπαίνουν από λόγους πατριωτισμού. Μπαίνουν από λόγους συμφέροντος. Πού πάνε τα λεφτά, εκεί που υπάρχει ενισχυμένη τραπεζική πίστη, δηλαδή βεβαιότητα, και υπάρχουν καλά επιτόκια, δηλαδή συμφέρον. Καθήκον ημών των πολιτικών δεν είναι να λέμε στους ανθρώπους επικαλούμε τον πατριωτισμό σου και θέλει να τα λεφτά σου μέσα παρόλο που φοβάσαι.
καθήκον μόνο των πολιτικών να οικοδομούν ένα τέτοιο περιβάλλον πάνω σχάρι στον τραπεζικό τομέα, στον οικονομικό τομέα, που να θες μόνο να τα φέρεις γιατί εκείνη είναι η καλή οικονομική σου επιλογή. Αυτό είναι επιτυχία στην πολιτική. Γιατί αν αρχίσουμε τις κουβέντες περί πατριωτισμού και καταθέσεων, θα σας πω γιατί να πάρεις το iPhone 6 και να πάρεις εγώ ένα κινητό τηλέφωνο που μπορεί να πάρει γιατί πήγες στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και σου κοστίζει λιγότερο το στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να έχεις αυτοκίνητο καινούριο και να μην έχεις ένα αρχαίο αυτοκίνητο που το φτιάχνει ο φαραντζής γειτονιά σου. Δηλαδή θα πούμε σε μια λογική εντελώς αντίστροφη του καπιταλισμού. Αυτά στην Ελλάδα έχουν έρθει και έχουν γίνει πολύ της μόδας, γιατί στην Ελλάδα ποτέ δεν μπορείς να μιλήσεις με τον καπιταλισμό με θάρρος. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, το να πεις ότι είσαι φιλελεύθερος, ότι είσαι καπιταλιστής, είναι σαν να λες ότι είσαι ο Βελζεβούλη. Αν πεις ότι είσαι κομμουνιστής, αναρχοκομμουνιστής, αρχαιομαρξιστής, μπολσεβίκος, είσαι μια γράφα ελληνικός, είσαι ο πρώτος που τιμούρει στο καβούρι. Αν πεις ότι είσαι καπιταλιστής, πρέπει να μην σε βάλουμε. Εντάξει, όλοι αυτοί που το λένε, ζουν στον καπιταλισμό, έχουν iPhone, αυτοκίνητα, ίντερνετ, όλα δηλαδή γεννήματα του καπιταλισμού. Οπότε, εγώ είμαι σε άλλη κατηγορία. Οπότε δεν βλέπετε ούτε θέμα ηθικής τάξης σε αυτό το, την πιθανότητα κάποιος εκλεγμένος, ο οποίος πρέπει να είναι και το παράδειγμα. Έχει ένα επιπλέον πρόβλημα του μέσου πολίτη. Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα εκλεγμένου τώρα. Εγώ, που φοβάμαι ότι η Ελλάδα είναι χρεοκοπήση και που λέω στους πολίτες, κύριοι, μπορεί να χρεοκοπήσουμε αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι έχω κάθε ηθικό δικαίωμα να βγάλω τα λεφτά μου έξω. Για ποιο λόγο, γιατί εγώ σου έχω προειδοποιήσει ότι κοίταξε ελληνική, λέει αν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα 90% πιθανότητα να έχει δραχμή και να καταστραφεί. Εσύ δεν μ' άκουσες και αποφάσισες να καταστραφεί. Okay. Επειδή σε αποφάσισες να καταστραφεί, να καταστραφώ κι εγώ. Όχι. Εγώ σου προειδοποίησα να καταστραφεί, καταστρέφει μόνο σου. Γιατί δεν πα και πέρα μαζί σου. Ηθικό πρόβλημα ποιοι έχουν τώρα. Τη άλλη πλευρά ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το ηθικό πρόβλημα τώρα. Δεν μπορεί να λε ταυτόχρονα, παιδιά μην ανησυχείτε, θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πει στο μνημόνιο, θα καταργήσει όλες τις συμφωνίες και δεν τρέχει τίποτα, θα μείνουν στο ευρώ και οι Ευρωπαίοι θα μας δίνουν τα λεφτά τους και τι δίνεις τα λεφτά σου έξω. Γιατί εσύ κάνεις κάτι άλλο. Εσύ λες στους πολίτες, μην ανησυχείς, δεν τρέχει τίποτα και δίνεις μέσα στα δικά πράγματα έξω προφυλαγμένα. Άρα, οι ΣΥΡΙΖΑΙ βουλευτές, οι ΤΟΝΑΝΕΛΙ βουλευτές, οι αντιμνημονιακοί βουλευτές υποχρεωτικά θα έχουν λεφτά στην Ελλάδα για να αποδείξουν ότι πιστεύουν αυτά που λένε. Οι μνημονιακοί βουλευτές βέβαια μπορεί να τα έχουν έξω και δικαίωμα να πούνε φοβούνται. Εξαιρώ από το παράδειγμα αυτό λίγο τον κύριο Χαρδούβελη, μόνο για ένα λόγο. Μόνο για ένα λόγο τον ξέρω. Γιατί δέχτηκε να γίνει υπουργός οικονομικών. Και θα έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό του. Δηλαδή, αν ο Χαρδούβελης θα τα έφερα στην Ελλάδα, θα βγάζα δελτίο τύπου και θα έλεγα: είχα λεφτά έξω και τα έφερα στην Ελλάδα. Τι είναι ένα υπουργός οικονομικών, θα πετύχω να φτιάξω το τραπεζέ μας. Και βεβαίως, για να είμαι δίκαιος, εάν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, θα έλεγα το ίδιο βράδυ, εγώ και ο Χρυσοκοτάρου τα ξαναβγάλω. Το ξέρετε, για να μην πείτε αύριο να καταρρεύσω, τα έχω βγάλει έξω. Γιατί βεβαίως κάθε λογικός άνθρωπος που έχει λεφτά είναι λογικό να φοβηθεί πλέον αυτά που βλέπει, έτσι, για να μην κου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 
το μνημόνιο, να ξέρετε. Δεν ξέρω το είναι αντιληπτό 100%. Μνημόνιο εφαρμοστικός νόμος είναι το ίδιο memorandum of understanding. Σωστά, ναι. Έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μετά την εκλογή της, αλλά και προεκλογικά, να χωρίσουν αυτά τα δύο. Σχολιάστε μου λίγο λοιπόν αυτή την προσπάθεια τυπικά και όχι θεωρητικά. Θα σας είπα πριν την προπαγάνδα της κυβερνήσεως. Θέλω να σας πω και σας το λέω αυτό στο λόγο της αλληλεγγύης μου τιμής. Δεν υπάρχουν δύο κείμενα. Δεν υπάρχει δανειακή σύμβαση και μνημόνιο. Αν υπήρχαν δύο κείμενα, αυτό θα σήμαινε ότι είχαμε πετύχει εμείς οι προηγούμενοι. Τι πράγμα. Να έχουμε πάρει 240 δισεκατομμύρια σκέτα χωρίς όρους. Γιατί καταλαβαίνετε από λεφτά. Χωρίς conditionalities. Λεφτά χωρίς όρους. Λεφτά χωρίς conditionalities σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι, δεν σας δίνω, ούτε εγώ δεν σας δίνω. Δεν υπάρχει κανένα. Ο αδερφός σας εσάς δεν σαφώς, δίνει. Δεν σαφώς. Άρα, όταν λες να διαχωρίζω, είναι σαν να λες ότι καταφέρνω να παίρνω τα λεφτά χωρίς το conditionalities, χωρίς όρους. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι μια κοροϊδία. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, σχεδόν αποστρέφομαι και να τους ακούω πια. Όταν καταλαβαίνω σε ποιο βαθμό δουλεύω τον κόσμο, με πιάνει εσωτερικά μια ιδέα. Γιατί βεβαίως ο Τσίπρας, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουν υπογράψει μνημόνιο. Πρώτα απ' όλα το κείμενο που έχουν υπογράψει παράτασή του, το Master Financial Facility Agreement, αν το διαβάσετε μέσα, έχει τον όρο memorandum και 40 φορές μέσα, σε αυτό που έχουν υπογράψει. Άρα λοιπόν, εντάξει παιδί μου, πήρα την εξουσία, δουλέψαν τον κόμμα, τον κοροϊδέψαν, τον εξαπάτησαν. Κάποιος δεν τελειώνει αυτό, ρε παιδάκι μου. Δεν τελειώνει κατά πει. Εσύ είσαι ο πρωθυπουργός. Κάποιος, ναι, ρε παιδιά, δεν τα καταφέραμε, τι να γίνει, πάμε να μετά πάμε παρακάτω. Αυτό θα το τιμούσα. Ή δεν τα κατάφερα παρά το μαθαίνω επόμενο. Αλλά το να θέλει να κοιτά τον λαό και να του λε ψέματα συνεχώ, βέβαια εδώ, για να με πληροσδίκω, έχει την ευθύνη και ο λαό φυσικά που να λέει έτσι. Γιατί αφού ο άλλο θέλει να δουλεύετε,
Κάποιος να θες να ζωγλεύει, ο άλλος έχει και την ευθύνη σου, γιατί δεν είναι και σκέτο. Πάμε λίγο στο κομμάτι του χρέους, επειδή ιστορικά είναι προφανές ότι είστε ενημερωμένος και γνώστης και αντιλαμβάνομαι ότι και η οικονομική ιστορία θα γνωρίζετε. Υπάρχει μία αίσθηση ότι τμήμα του ελληνικού χρέους πιθανόν να είναι άδικο ή απεχθές. Απεχθές, πολύ δύσκολο. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν επ' αυτού ιστορικά, όχι απαραίτητα πρόσφατα. Θα σου πω. Ο κ. Σταθάκης, που είναι σοβαρό πρόσωπο, έτσι. Στο μέτρο που μπορεί να είναι και σοβαρό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αυτό το μέτρο το βάζω, μην υπερβάλλω. Αλλά για ΣΥΡΙΖΑ είναι σοβαρό. Είπε ότι το 5% του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επαχθές και πονηρής. Το 5%. Δηλαδή στα 320 δισεκατομμύρια που είναι χωρικά σήμερα, ξέρω εγώ 18 δισεκατομμύρια. Εμείς έχουμε διαγράψει 140 με στιγμές. Ξέρετε, αν πας να πεις έξω ότι έχω επαχθές και πονηρής το χρέος, εγώ το έχω. Δεν το έχω κάνει φυσικά γιατί προστατεύω το προσωπικό μου κύριο. Έχω δει όμως άλλους να το κάνουν. Τους πιάνουν τα γέλια. Σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι γελίος. Γι' αυτό αν είδα το Τσίπρας, σε 8 μέρες το ξέχασε. Ξέρετε γιατί το ξέχασε 8 μέρες. Προφανώς πήγε κάπου να το πει, κατάλαβε και δεν το ξανάπε. Ήταν περισσότερο προσέγγιση του πάνω του καμένου των Ανέλ. Αυτή ήταν του αντιμνημονιακού μετώπου. Αν θυμάστε, πλατεία των αναγανακτισμένων είχε κάτι πανό που έλεγε δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Το θυμάστε αυτό. Ναι, βεβαίως. Εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα ότι τελικά δεν χρωστάω. Ακούστε. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι όλο το χρέος είναι σωστό και καλό συνήθεια. Γιατί ποιο είχε το τι πολιτική αποφάσει και ποιο το έπαιρνε. Ξέρω ότι είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι σίγουρα. Δηλαδή, αν πηγαίναμε σε διεθνή δικαστήρια, θα χάναμε σίγουρα. Mm-hmm. Αυτό δεν που λέμε το άλλο ότι οι Siemens, τα υποβρύχια, τα κακούσε αυτά. Θα πάμε λίγο απλά. Πόσο μας κόστησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, το σύνολο 8 δισεκατομμύρια. Πάντα στην πάντα. Πόσο μας κόστησαν οι εξοπλισμοί τα τελευταία 20 χρόνια, 40 δισεκατομμύρια. Πάντα στην πάντα. Πόσο μας κόστησαν οι Siemens, λέει 2 δισεκατομμύρια. Πάντα στην πάντα. 40 και 8, 48 και 2, 50. Θέλετε να τα διαγράψουμε και τα 50, να πούμε ότι και τα 50 είναι παχτή και πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να είναι τα 50, γιατί τα δημόσια έργα εξώσεων δεν μπορούν να μην κάνουν 8, να κάνουν 6. Κάτι κάνουν πάντως. Υπάρχουν στάδια, υπάρχουν δρόμοι, δεν είναι κάτι κάνουν. Ξέρω τα εξοπλιστικά που τα πήραμε καπέλα, αλλά έχουμε αεροπλάνα, έχουμε τάξει, έχουμε σφαίρε. Κάτι κάνουν. Όσο να τα διαγράφουμε τα 50, θα τα διαγράφουμε τα 50. Θέλετε να βάλουμε τώρα και του πολιτικού που λαδοθήκανε που πήραν αυτά τα 50, αλλά 10, να κάνουν 60. 140 έχουμε διαγράψει. Πού είναι τα άλλα. Καλά, για 2,8 όμως αυτή τη στιγμή επαιτούμε στην Ευρώπη, δεν είναι λίγα. Πάμε στο. Όταν μιλάμε για το χρέος, δεν μιλάμε για το ταμιακό μας πρόβλημα. Θέλω να πούμε το ταμιακό μας πρόβλημα, θα πούμε πολύ ευχαρίστω. 140 έχουμε διαγράψει. Άρα τι θα πει, σου λένε, άμα δεν το ταμιακό, σου πούνε αυτό που σου λέω τώρα. Σου λένε, αδερφέ, έχουμε διαγράψει 140. Πόσο να είναι διάφορο το μήνυμα που είχε. Ο κόσμο δεν έχει καταλάβει ότι έχουμε επιτύχει τη μεγαλύτερη διαγραφή χρέους στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού από την εποχή τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν έχει τύχει κράτο τη εύνοια που έχει τύχει η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Ήμουνα κάποτε, σα λέω, μια προσωπική ιστορία. Και ήμασταν και Βιεννία μαζί, το λέω επειδή την αφάνεια προηγουμένω. Ήμασταν στο γραφείο του Μπαρόζο, με μια ομάδα βουλευτών. Και μα ενημέρωνε μια κυρία από το γραφείο του Μπαρόζο για το μνημόνιο, το πρόγραμμα και όλα αυτά. Αρχές 2013. Κάθομαι ένα βουλευτή, από ποιο ήταν και φίλο μου πολύ, μια βραδιά, αλλά λίγο αντιμνημονιακό, του είχε μείνει αυτή η πρώτη περίοδο. Τόλμησε και τη είπε, μα βοηθήστε μα και λίγο. Μια μιλήχια ήρεμη κυρία ξαφνικά άρχισε να ουλιάζει, άρχισε να επί 40 δευτερόλεπτα μα έβριζε. Εμείς που έχουμε κάνει τα πάντα που δεν μπορώ να μπω στο φούρνο της γειτονιάς μου εξαιτίας, α πούμε, βρίσκουν όλα, τα έχουμε δώσει όλα. Τόσο πολύ σφιχτήκαμε. Μετά από 40 δευτερόλεπτα μα έφυγε, έκανα κάποιο τέτοιο κεφάλι και λέει: I'm very sorry, I'm terribly sorry. Και θα μου λέει: ξέρετε, παιδιά, έχουμε κάνει πολλά λοιπά. Γιατί έχουμε την αίσθηση έξω. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι μας βοηθάνε εδώ και αυτό την αίσθηση μα έχουν παραβοηθήσει έξω. Πώς γίνεται να κερδίσουμε και τα δύο. Γιατί έχει πέσει θύμα παρεξήγηση ο ελληνικός λαός. Λέμε το κογλίφι. Μάλιστα, το κογλίφι, πολύ ωραία. Με πόσο επιτόκιο μας δανείζουν το κογλίφι από τον EFSF, 0,30. 0,30. Ο Καμέλος, που λέτε, φώναζε σε πλήρες του 12 και έλεγε θα απαιτήσω να μου δανείζουν με ένα. Εμείς δανειζόμαστε με 0,30. Μα μπορείς να πας σε κάποιον να του πεις είσαι το κογλίφος όταν σε δανείζει με 0,30. Μπορεί να το πεις αλήθεια το πράγμα και να μην σου φέρει το τασάκι στο κεφαλί. Προσέξτε τώρα. Μας δανείζουν με 0,30. Μας έχουν δώσει 10 χρόνια περίοδο χάριτος. Τα επόμενα 10 χρόνια πληρώνουμε μόνο τους στόχους και θα το χρονίσει αυτό και τα πληρώνω τα 30 χρόνια και μετά. Και τώρα συζητάμε να κάνουμε διάρθρωση και να μην πληρώνω τα 30, να πληρώνω τα 50. Και να μην γίνει 0,30, αλλά να γίνει 0,15. Και τους λέμε και το γονείο από πάνω. Βέβαια, καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ απορώ πώς μας μιλάνε. Εγώ το ότι μας μιλάνε ακόμα το θεωρώ θαύμα. Θα πεις τώρα, μα ο ελληνικός μας πρέπει να είναι χάλια. Γιατί,
Γιατί δεν εξήγησε το πολιτικό σύστημα, είναι μια απλή αλήθεια. Δεν μας χρεοκόπησε το μνημόνιο. Δεν ήμασταν μια χαρά οικονομία και ήρθε η κακιά τρόικα και το κακό μνημόνιο και μας χρεοκόπησε. Χρεοκοπήσαμε και ζητήσαμε βοήθεια και ήρθε το μνημόνιο. Πρώτα χρεοκοπήσαμε και μετά ήρθε το μνημόνιο. Δεν έγινε το ανάποδο. Σαφώς. Ακούω τώρα πού έχει καταλήξει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι παράλογο. Ένα παράλογο έτοιμο κακομαθημένου λαού. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί ο αδέρφα Μανδρέου το βασικό που έκανε στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι ότι μας υπερχρέωσε, δεν ότι έβαλε ανάμεσα για το μείον στο δημόσιο, δεν έκανε τις κλαδικές, δεν έκανε τη διαφορά, δεν έκανε όσα έκανε. Και είναι το χειρότερο απ' όλα. Μας κακόμαθε. Πέρασε στον Έλληνα την ιδέα ότι είναι υποχρεωμένοι όλοι οι άλλοι να του δίνουν τα λεφτά του να τρώει. Ότι αυτό είναι σωστό. Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή στις 6 Μαΐου του 10 επιτοχεύσαμε. Δηλαδή γίναμε πτωχοί. Γιατί αυτό ήταν που επιτοχεύσαμε. Όμως ο ελληνικός λαός θέλει να πει, παρόλο ότι επιτοχεύσαμε, εγώ δεν έπρεπε να χάσω την περιουσία μου. Μα πώς, αδερφέ, γίνεται ταυτοχρόνως να έχει πτωχεύσει και ταυτοχρόνως να μην χάσει την περιουσία σου? Πώς γίνεται να γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα? Καλά, το ελληνικό δημόσιο πτώχευσε. Ναι, αλλά το ελληνικό άλλη οντότητα. Δημόσιο. Σωστό. Ναι. Πολύ ωραίο. Φανταστική είναι αυτή η επισήμανση. Το ελληνικό δημόσιο επιτόχευσε. Και αυτό συμπαρέσυρε και όλους τους άλλους μαζί του. Και αυτό έχασε τελικά και τα λιγότερα βάθη των πολιτικών που ασκήθηκαν. Αλλά για δε το, ο ελληνικός λαός ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου λέτε, ο ελληνικός λαός ψήφισε για να μεγαλώσει το δημόσιο ή να μικρύνει? Φαίνεται ότι θα μεγαλώσει το δημόσιο. Και πριν, εκτός ότι φαίνεται τώρα, όταν έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έλεγε? Θα το μεγαλώσει το δημόσιο ή θα το μικρύνω? Το ίδιο. Άρα ο ελληνικός λαός δεν είπε, ναι, πτώχεια στο δημόσιο, όπως τα λέτε εσείς, και άρα μάνα πάω στην άλλη πλευρά να φτιάξω ένα καινούριο κράτος που να μην με ξαναπτωχεύσει. Κάνει το ανάποδο. Λέει να κάνω μεγαλύτερο δημόσιο. Λέει να πτωχεύσω ακόμα χειρότερα. Θα το πληρώσω αυτό ο ελληνικός λαός, να είσαι σίγουρο. Να περάσω ο ελληνικός λαός, να ξέρετε. Την επιλογή του 25 Ιανουαρίου, μακάρι να βγω ψεύτης. Στο λόγο της τιμής μου, θέλω να βγω ψεύτης, να μην γίνει τίποτα από όσο σας λέω τώρα. Μακάρι να με δείτε μετά από δύο μέρες και μου πείτε, Γεωργιάδη, είπες όλα έξω, τι ωραία πάει η χώρα και τι ωραία πήραν τα λεφτά. Μακάρι. Φοβούμαι, τρέμω, γιατί εγώ αυτή τη χώρα ζω και εδώ με έκανα τα παιδιά μου, ότι θα πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά το αποτέλεσμα του 25 Ιανουαρίου. Στην ιστορία θα το μελετάμε σαν τις εκλογές του 1920. Θα είναι το ιστορικό ανάλογο. Να περάσω λίγο και σε άλλα θέματα που αφορούν την πραγματική οικονομία. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ έγινε μια πολύ σοβαρή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μέσω εθνικού χρέους, το οποίο βάρινε το μέσο Έλληνα πολίτη. Υπάρχει σαφής αίσθηση. Ακόμα δεν έχει βαρύνει. Το μέσο Έλληνα πολίτη πέθανε να το βαρύνει μετά από 10 χρόνια που πληρώνει του στόχου. Προ το παρόν έχει βαρύνει μόνο το μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Το εθνικό χρέος δεν το έχει. Ναι, αλλά είναι από τα κομμάτια του δανείου του FSF που μορτώνουν 10 ετών. Άρα ακόμα δεν έχουμε πληρώσει τίποτα. Έχουμε πάρει. Ναι. Λογιστικά τα έχουμε γράψει, αλλά τα έχουμε πληρώσει. Έχει σημασία αυτό που σας λέω για την ανακεφαλαιοποίηση. Γιατί? Γιατί αν τηρείται σωστά το σχέδιο, δηλαδή αν μετά την ανακεφαλαιοποίηση ακολουθούσε η έξοδο από το μνημόνιο, η αντιστροφή της ελληνικής οικονομίας και η πώληση των μετοχών του ελληνικού δημοσίου στην ιδιωτική αγορά, αυτό θα γινόταν με κέρδος, αυτό λέει το σχέδιο, και άρα το ελληνικό δημόσιο θα προλάβαινε να επιστρέψει τα δισεκατομμύρια του συγκεκριμένου δανειακού προγράμματος πριν πληρώσει καν τους πρώτους στόχους. Αν και δεν συνηθίζω να απαντάω σε κάτι που ρωτάω, στην περίπτωση της Eurobank βέβαια δεν φάνηκε αυτό. Όχι, έχετε δίκιο. Γιατί... Αντιθέτως, φάνηκε η ζημιά. Αλλά αν διαβάζετε το αρχικό πρόγραμμα, θα βλέπατε ότι έχει ένα πίνακα μέσα που έχει το χρονοδιάγραμμα της πωλήσεως των μετοχών. Οι πρώτες μετοχές θα πωλούνται με ζημιά. Ήταν προπολογισμένο αυτό. Γιατί ο πρώτος στόχος της πώλησης δεν είναι να κερδίσει από τις μετοχές, είναι να φέρει ιδιώτη επενδυτή μέσα για να αντιστρέψει τον οικονομικό σου κύκλο, για να δείξει πώς να προσελκύσει κεφάλαια. Σαν ένα σκαλοπάτι, φανταστείτε το. Στο πρώτο χάνεις. Στο δεύτερο σκαλοπάτι χάνεις λίγο λιγότερο. Στο τρίτο σκαλοπάτι χάνεις λίγο λιγότερο. Στο τέταρτο αρχίζει να έχεις εσύ βάρκα στα νερά. Στο πέμπτο αρχίζει και κερδίζεις. Στο δέκατο είσαι κερδισμένος. Αυτό είναι το σχέδιο. Είναι κάπου σαν μια επιχείρηση να ανοίξεις ένα μαγαζί. Δεν μπορεί να πεις, αν είχα την πρώτη μέρα το μαγαζί μου και δεν έκανα σε φταί ή έκανα ξέρω κάτι μπαίνω μέσα. Όχι, όταν ανοίξεις ένα μαγαζί, τα ξέρεις. Τα πρώτα τρία χρόνια θα χάνεις. Τα τέταρτα χρόνια θα είσαι βάρκα στα νερά. Κατ' ούτε να έχεις κέρδος. Ας μείνω λοιπόν στην ανακεφαλαιοποίηση. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα να έχει ζημιά από την Eurobank. Ας μείνω λοιπόν στην ανακεφαλαιοποίηση. Σημειώστε ότι αυτοί οι ιδιώτες που μπήκαν στην Eurobank, επί κυβέρνηση Σαμαρά, και πήραν 20-25 λεπτά τη μετοχή. Φεύγουν τώρα. Τώρα φεύγουν με 10. Ναι, και 12. Βεβαίως. Με ζημιά. Φεύγει η Fairfax. Με ζημιά. Χάνουν το 50% των χρημάτων του. Άρα εμείς που του βάλαμε μέσα και του πήραμε τα διπλάσια λεφτά που έχουν πάρει τώρα, το έχουμε πουλήσει στην πραγματικότητα και στη διπλάσια αξία. Σαφώς. Αν το εξηγήσει τώρα όλο αυτό που το καταλαβαίνει εσύ σοβαρό άνθρωπο, θα το εξηγήσει ω Λαβαζάνη. Μπορεί να το εξηγήσει ω Λαβαζάνη το όνομα. Πάμε, λάθο κομμουνιστή. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά. Το συμπαθώ, είναι εξαιρετικό κύριο. Είναι κομμουνιστή. Μπορεί να καταλάβει ω κομμουνιστή τι θα πει ανακεφαλαιοποίηση, θα πει μετοχέ, θα πει ιδιωτική επένδυση, θα πει χρηματιστήριο. Αφού είναι κομμουνιστή ο άνθρωπο, δεν θέλει να πάρει τίποτα από όλα αυτά.
Η πραγματική οικονομία όμως, κύριε Γεωργιάδη. Δεν φαντάζεσαι, συγγνώμη, τόσο ρόλο μπλακ. Φαντάζεσαι τη Φέρφαξ να μιλάμε με τον Λαφαζάνη και τον Αβγάνη Μάκρη. Ειλικρινά, φαντάζεσαι. Σαν εικόνα, φαντάζεσαι. Όχι, αλλά νομίζω ότι ο εθνικής οικονομίας μπορεί να μιλήσει με τον Φέρφαξ. Μπορεί να μιλήσει, ξέρει από οικονομία και ξέρει και από λεφτά. Για να είμαι ακριβώς δίκαιο, πόσο δίκαιο θα μας μιλήσει. Άλλα τα προβλήματα εθνικής οικονομίας. Είναι ανάρκησος. Ερώτηση. Γιατί εσύ είναι Γεωργιάδη, δεν είσαι. Ασφαλώς και είμαι. Η απάντηση είναι και ποιος στην πολιτική δεν είναι ανάρκησος. Το θέμα είναι πόσο ανάρκησος είσαι. Αυτός παρά είναι ανάρκησος. Είναι στο άλλο άκρο. Λοιπόν, να ξαναεπανέλθω λοιπόν στην ανακεφαλαιοποίηση. Φαντάζομαι ο σκοπός μιας ανακεφαλαιοποίησης οποιασδήποτε εταιρείας και ειδικά όλου του τραπεζικού συστήματος, το οποίο τελικά κρατικοποιήθηκε όπως ξέρετε κι εσείς, είναι να περάσει κάποιο χρήμα στην πραγματική οικονομία. Σωστά. Δεν πέρασε. Σωστά. Μεγάλο κομμάτι λοιπόν της κοινωνίας θεωρεί, έχοντας άγνοια του banking ή γνώση, ότι όλη η ανακεφαλαιοποίηση έγινε για να διατηρηθεί όποιος πλούτος πια έχει μείνει στους τραπεζίτες. Τι απαντάτε σε αυτό λοιπόν? Πάρα πολύ το πέρα τραπεζιτών είναι σχεδόν αστείο. Ο Λάτσι, ένα παράδειγμα. Λέει δεν χάσαμε πλούτος από την κρίση, το ακούσα αυτό σίγουρα. Ο Λάτσι είχε το 33% του Eurobank με 25 ευρώ τη μετοχή. Και τα χάσε όλα. Μηδέν. Δεν πήρε ένα ευρώ. Δηλαδή έχει χάσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ενάμιση. Δεν έχασε. Να το κόμμα δολάρια έχασε. Δηλαδή, άλλο πράγμα χάσε. Δεν θα το δίνουμε κιόλα. Αυτά είναι. Ακούσα ένα τυπικό πρόβλημα. Θέλω να σου το περιγράψω μια στιγμή που θα το κάνω λίγο οπτικό για να γίνεται κατανοητό στον τηλεθεατή. Το πρόγραμμα είναι σαν ένα χωράφι που πα να σπείρει και να θερήσει. Πρώτα οργώνει. Βγάζει τι μεγάλε πέτρε, πετά λίπασμα, οργώνει. Υδρώνει, κουράζεσαι, δεν έχει ακόμα πάρει καρπού. Μετά ποτίζει. Σπέρνει. Ξαναποτίζεις, περιμένει να φυτρώσει το άνθος. Βγαίνει σιγά σιγά αυτό, το προστατεύεις, βάζεις σκέπαστρα, βάζεις και άχτρα, κάνεις που πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή μετά από αρκετό διάστημα, αν δεν κάνει ρωστά, βγαίνει ο καρπός το οποίο το πουλάς και παίρνεις πίσω τον κόπο στον υδρότα σου, την επένδυσή σου. Δεν δουλεύει. Στο ενδιάμεσο περιμένει κάποιος να φάει από αυτό στο το αγρό όμω. Στο ενδιάμεσο κεφάλαιο, έτσι δουλεύει. Πες κεφάλαιο που σε χρηματοδοτεί. Αν δεν κεφάλαιο χρηματοδοτεί, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πάμε τώρα στην ανακεφαλαιοποίηση και στο πρόγραμμα. Ήρθε το κεφάλαιο για να κεφαλαιοποιήσει. Και άσχετα δουλεύει αυτό. Οργόθηκε το χωράφι, μια πολιτική τράπεζα, έγινε αυτό. Πότε τελειώσαν τα stress test? Το Νοέμβριο. Άρα από πότε είχαμε το πράσινο φως για να αρχίσουν να μπαίνουν χρήματα στην ανατολική οικονομία? Από το Νοέμβριο. Ναι. Αλλά η πραγματική οικονομία θέλει και η πολιτική σταθερότητα, όπως ξέρετε. Μα σε 9 Δεκεμβρίου έπεσε η κυβέρνηση. Πότε θα προλάβει? Μα μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Γιατί το λέω αυτό, για να καταλάβω το. Γιατί το λέω. Είναι φαντασία σε ένα χωράφι, έχει σκοτωθεί, δρόχει, φάει τα λεφτά στο κεφάλαιό σου, έχει κάνει γράμμα. Και έχει βγει το πρώτο φιλαράκι. Το πρώτο φιλαράκι για το κόμμα. Ένα φιλαράκι, φανταστείτε. Την ώρα που έχει βγει το πρώτο φιλαράκι, λέει την ώρα που έπρεπε να μην κάνουμε εκλογές με τίποτα, σαν να μας έγινε μια ιερά μανία και πήγαμε όλοι οι Έλληνες πάνω στο φιλαράκι και είσαμε. Το πατήσαμε, ξαναπήκε στο κόμμα. Τώρα αφού ξαναπήκε στο κόμμα το φιλαράκι, λένε. Μα γιατί δεν τρώω καρπούς, γιατί σε. Λοιπόν, για το δεν τρώω. Πράγματι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο παραστατικά. Είναι ξεκάθαρο. Την ώρα που δεν έπρεπε να κάνουμε εκλογές, αυτός ο πανάθλιος ο Τσίπρας μας πήγε σε εκλογές να πάρει την καρέκλα. Mm-hmm. Δηλαδή εθνικό έγκλημα τώρα. Την ώρα που έπρεπε να πάρει ο ελληνικός λαός το 15 τους καρπούς 5 χρόνων θυσιών, τους πέταξε στα σκουπίδια από ένα δημαγωγό. Και θα λογοδοτήσει την ιστορία κάποτε για αυτό, αν ξέρετε. Εγώ απλά θέλω να θυμίσω ότι. Εγώ μόνο πήγα σήμερα να φάνε εδώ το πρωί στο γραφείο μου. Κλέγανε. Ξέρετε τι μου λέγανε. 3% περιμένα ανάπτυξη το 15 στην Ελλάδα, αν είχαμε ηρεμία, και 5% το 16. Και τα πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων για να έχουν άχρηστο στην κυβέρνηση. Για να παίρνει κουκουλοφόρη μέσα στη Βουλή. Δημοκρατία λέγεται αυτό. Όχι, δεν λέγεται δημοκρατία, κάνετε λάθος. Η πτώση της κυβερνήσεως δεν είναι λόγω δημοκρατίας, είναι λόγω Τσίπρα. Γιατί η δημοκρατία έλεγε εκλογές κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία έλεγε ότι ο λαός θα αποφάσιζε τον Ιούνιο του 16. Ο λαός τον Ιούνιο του 12 είπε με ένα κύριο σου δίνει την ευθύνη να κυβερνήσει, σαν 300 μοσχάρια εκεί, και θα με ξαναρωτήσει τον Ιούνιο του 16. Και εμείς πήγαμε λόγω Τσίπρα και τον ρωτήσαμε τον Ιανουάριο του 15. Πήγαμε δηλαδή στη μέση. Φαντάζομαι το κετό και ξαφνικά να αναπτύσσει το έμβριο, κανονικά μεγαλώνει, το βλέπει τον υπέρηχο στην αυγενική διαφάνεια, προχωράει. Ξαφνικά πήγα να έσχισε τη μύτα και το καλέξω. Και δεν θα αποφασίσει τώρα να τα ζήσει. Αυτό έκανε ο Τσίπρα στην Ελλάδα. Τα έχει να δοκιμάσει όμως. Και θα λογοδοτήσει για αυτό ο Τσίπρα κάποτε. Η ιστορία θα. Όχι ιστορία, θα όχι μόνο στην ιστορία. Θα λογοδοτήσει για τον Γιάννη στην Ελλάδα. Εγώ απλά θέλω για να κλείσουμε το κομμάτι τη ανακεφαλαιοποίηση. Δεν έχετε καταλάβει εσείς το μέγεθος της ζημίας.
Ακόμα δεν είναι καλά το μέγεθος της ζημιά. Μόνο με πρόβλεψη μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το δω. Το ότι σήμερα η ελληνική νομία είναι μείον 3 δεν είναι πρόβλεψη. Είναι πραγματικότητα. Σήμερα μείον 3. Ναι, βεβαίως. Αντί να είμαστε συν 3, είμαστε μείον 3. Yes. Αντί να μειώνεται η ανεργία, άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους. Η δική μου μικρή επιχείρηση 50% πτώση στο τζίρο. Εγώ τώρα πρέπει να πάω στο εργαζομένο να του κόψω το μισθό του. Που ζουν 80 λεφτά. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι αυτό το τρίμηνο το 50% περίπου. Αυτή είναι μια πενταετία. Όχι, το τρίμηνο, όχι. Παλιά, δηλαδή τα παίξει, ανθούσε η δική σας επιχείρηση. Πώς θέλω. Είχαμε ζημίες 10-14 μεγάλες. Το δεύτερο εξάμεινο του 14 υπήρχε σαφέστατη άνοδος. Εγώ δηλαδή, σαν να ψήφισα, αν δεν θέλω λογικά μου στοιχεία. Μεγάλη άνοδος. Όποιος κινείται έξω στην αγορά το ξέρει. Το δεύτερο εξάμεινο του 14 ήταν η πρώτη πραγματική στιγμή που χρησιμοποιούσα στα κανάλια που δουλεύετε. Ρωτήστε το διαφημιστικό σταθμό. Α, θα κινείται η διαφημιστική αγορά. Βασικό πρόδρομο δείκτη ότι αρχίσαμε σε λεφτά. Γιατί? Γιατί κάποιοι βάζανε λεφτά και επενδύα να κάνουν διαφήμιση για να πουλήσουν, να περιμένουν να τα πουλήσουν. Αλλά αυτό σήμερα έχει πεθάνει, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ψάξαμε δουλειά σήμερα. Δεν προσλαμβάνει κανένα. Συγγνώμη, μα τα προηγούμενα χρόνια όμω δεν υπήρχε αυτό. Αρκετά αυτό έγινε. Σα είπα, γιατί το φιλαράκι που βγήκε. Mm-hmm. Μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, μόλι είχε αρχίσει να στρίβει το καράβι. Δείτε που βρισκόμαστε. Το Σεπτέμβριο του 2014 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Επίσημα, αυτή είναι η Eurostat. Σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη. Προσέξτε, είχαμε Τσίπρα στην Ελλάδα. Από τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο έχουν τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη τώρα. Και συζητάμε γουστάω τον Τσίπρα και το είπε όχι στον Dijsselbloem και Brussels Group και κάποια εξωπρεπίδια πραγμάτε και μα το λε μου τώρα. Για να κλείσω το κομμάτι της ανακεφαλαιοποίησης και λίγο να το επισπεύσω κιόλας, σας θυμίζω ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε επί κυβέρνηση Καραμαλή με υπουργό τον Άλογο Σκούφη που δόθηκαν οι πρώτες εγγύησεις. Άρα λοιπόν, μάλλον αυτό το χωράφι που περιγράψατε τόσο γραφικά οργωνόταν 4 χρόνια. Όχι 6 μήνες. Κανείς δεν είχε. Δεν μπορεί να γίνει 6 μήνες. Το 6 μήνες δεν μπορεί να καρπίζει, είπα. Οργωνόταν πολύ καιρό. Και μπορεί να οργωνόταν και σωστά. Ακούστε. Στην αφετηρία, και είναι ένα από τα προβλήματα του πολιτικού μας συστήματος. Δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει εμείς τέλεια, να μην πάρει εδώ. Δεν είχε εκτιμήσει το πολιτικό μας σύστημα το μέγεθος της κρίσης. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είμαι εγώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού το Σεπτέμβριο του 2008. Είναι η εποχή που έχει καταρρεύσει Lehman Brothers. Στην Ελλάδα λέμε ότι οι τράπεζες μας είναι απολύτως ασφαλείς, δείχνουν μόνο από το ελληνικό δημοσίου και δεν έχουν τοξικά προϊόντα. Καλά, λέμε. Μπράβο, οι δικές μας τράπεζες είναι ασφαλείς όταν όλων των καταρρεύουν. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις, βεβαίως. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Και έχει φέρει στην Βουλή των Ελλήνων ο κ. Λογοσού ένα νομοσχέδιο τότε που πρέπει να θυμάστε τη φορολόγηση εκείνου που είχαν μπλοκάκια του ελληνικού επαγγελματίε. Σαν ένα έκτακτο οικονομικό μέτρο για να μην ακολουθήσουμε κι εμείς την ύφεση που φοβόμαστε ότι θα έρθει από το εξωτερικό. Στο ίδιο αυτό νομοσχέδιο είχε την πρόσβαση 30.000 υπαλλήλων στου δημοσίου οργανισμού ΣΟΤΑ. Εγώ του λέω τότε στη Βουλή, δεν μπορείτε να λέτε ότι θέλετε να προστατεύσετε την Ελλάδα την κρίση. Να βάζετε ένα έκτακτο οικονομικό μέτρο φόρου για να συγκρατήσετε τα έσοδά σα και να θωρακίσετε την ελληνική οικονομία και την ίδια να μεγαλώνει το δημόσιο κατά 30.000 ανθρώπου. Τι θα πει αυτό, ότι ακόμα και το 8 δεν είχε καταλάβει το πολιτικό μα σήμα τι ερχόταν. Δεν είχαν καταλάβει. Τώρα δεν είχαν καταλάβει ότι ήταν βλάκε, όχι δεν ήταν βλάκε, γιατί η κρίση, μην κορδευόμαστε, που δεν είναι μόνο ελληνική, έχει και εξωτερικά έτσι. Στην πραγματικότητα, ξέρετε ποτέ αυτή η κρίση. Έσκασε το ρήγμα του Ατλαντικού στη Νέα Υόρκη. Αυτό έκανε. Τεκτονικές πλάκες οικονομίας γέννησαν ένα σεισμό. Ο σεισμός κάποια στιγμή έφτασε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ασύρεται σε αυτό το σεισμό. Εμείς ήμασταν το πιο αδύναμο κτίσμα. Πέσαμε εμείς γιατί ήμασταν, το είχαμε χτίσει σκατά. Όλοι οι υπόλοιποι λίγο πολύ κρατήσανε. Οι Πορτογάλοι είχαν ρογμές, οι Ιρλανδοί τους έπεσε μια σκεπή, οι Κύπροι πάλι να ακολουθήσουν για εμάς την πορεία μας, οι Ισπανοί ξέρω σφίχτηκαν λίγο. Και λόγω της οικονομίας, εμάς ήταν η χειρότερη οικονομία, έπεσε η οικοδομή. Και δεν ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Αυτό ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια. Την προσπάθεια ξαναφτιάχνουμε την αρχή την Ελλάδα. Ξαντέφτανε να αρχίσει ένα κράτος εύκολα, δύσκολα. Μπορεί να τα κάνουν όλα τα τέλεια οι πολιτικοί, μα αφού είναι οι ίδιοι πολιτικοί που και πριν. Άρα προφανώς δεν προλαβαίνει το πολιτικό να γεννήσει τους νέους ανθρώπους που θα μπορεί να τα κάνουν πριν λάθος να τα κάνουν τώρα διαφορετικά. Άρα με αυτό που έχεις δουλεύεις. Άρα θα γίνουν και πολλά λάθη. Οι τρέμισαν αδικίες. Τεράστιες αδικίες υπήρξαν. Γιατί οι συντεχνίες του δημοσίου, τα συνδικάτα, αυτοί που θα πρασπίσουν τα συμφέροντά του. Οι εργαζόμενοι στο δυτικό δομέα, τα ανυπεράσπιστοι, του έφαγε μαρμάγκα. Και το καθεξή. Υπήρξαν ευνοϊκρατία, σίγουρα υπήρξε ευνοϊκρατία. Το λέω εγώ 100%. Γιατί ο καθένας στη χώρα που ζούμε έχει τις γνωριμίες του, τις καβάδες του, τους γνωστούς του, τις υποχρεώσεις του. Και ο καθένας σε αυτό το χάμπο δάσε να γίνει αυτό που λέμε σώσε να το σωθεί το. Εγώ δεν λέω τα κάναμε όλα τέλεια. Προσέξτε. Λέω όμως ότι προσπαθήσαμε πολύ για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Και είχαμε αρχίσει να έχουμε τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα. Και την ώρα που πήγαμε να θερήσουμε ήρθε ο Τσίπρας. Αυτό είναι αγαπητέ. Εγώ το εκλαμβάνω μέσα μου σαν μια εθνική καταστροφή. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα. Δυστυχώς δεν έχει καταλάβει. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο στις 6 Μαΐου του 10, τον Ανδρέο πολιτικά ήταν πανίσχυρος. Το Νοέμβριο του 10 κέρδισε τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Φαντάσου 6 μήνες μετά και παρέμενε πρώτος και ισχυρός πολιτικά. Χρειάστηκε να περάσει 1,5 χρόνο για να καταλάβει ο λαός τη ζημιά. Το ίδιο δεν και τώρα. Ο Κολλάς λέει είναι πρώτος στη δημοσκόπηση ο Τσίπρας. Ούτε που με κόφτει. Γιατί ο λαός δεν έχει καταλάβει ακόμα. Δεν του έχει έρθει στην τσέπη του η καταστροφή. Θα του έρθει σε 2 μήνες αναγκαστικά, με περίπτωση. Γιατί ακόμα και να πάρει λεφτά και πετύχει συμφωνία, η ύφεση που τρέχει τώρα θα φτάσει στην τσέπη του μέσου Έλληνα αναγκαστικά. Απλώς φτάνουμε μία χρόνο καθυστέρηση. Αυτό είναι όλο. Θα σας έβαζα να κάνετε μία πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά την έχετε κάνει τόσες φορές στη ροή των ερωτήσεων που είναι ξεκάθαρο η πρόβλεψή σας. Τελευταία ερώτηση για να κλείσω. Πολιτικά θέλω τη γνώμη σας για το γεγονός του ότι μάλλον στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων η πλευρά ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στέλνει προτάσεις και εγκρίνονται ή απορρίπτονται, ενώ από την προηγούμενη κυβέρνηση ερχόντουσαν προτάσεις και δεν θα γίνω κακόπιστος να σας πω ότι γινόντουσαν δεκτές. Θα πω ότι απορρίπτονται ή όχι. Το είχα πει όχι τώρα, το έχω πει αν θυμάστε και ως υπουργός θα ήμουν. Έχει αλλάξει η ροή εννοώ. Όχι, δεν ισχύει. Είναι παραμύθια. Αυτά ένα από τα, μία από τις επιτυχίες προπαγάνδας του κ. Τσίπρα. Αυτό ένα παράδειγμα. Η επιστολή με τα πρώτα μέτρα του Βαρουφάκη είναι γνωστό πια ότι έχει γραφτεί από τον Κοστέλο. Δεν θυμάμαι τον Βαρουφάκη. Αυτό απλώς την υπέγραψε. Απόδειξη είναι ότι εγώ τον ρώτησα στη Βουλή, αν θυμάστε για μένα τέα τέτ, δύο πράγματα από την επιστολή του και μου απαντούσε άλλα αντάλλων. Εγώ, καλά δεν την έχει γράψει, είμαι πεπισμένος. Αμφιβάλλω μετά από τη συζήτησή μας και αν την έχει διαβάσει. Πιστεύω ότι δεν έχει προλάβει να διαβάσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εμείς δεν κάναμε διαπραγμάτευση στον Μιζιό Κόμμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εμείς δεν κάναμε διαπραγμάτευση. Επειδή πώς γίνεται αφού δεν κάναμε διαπραγμάτευση να πήραμε 140 δισεκατομμύρια διαγραφή χρέους, 200 δισεκατομμύρια δάνειο και να έχουμε μειώσει 3 φορές το επιτόκιο καθόλου. Δηλαδή, εσείς πώς το βλέπετε, ότι εμείς καθόμασταν μουγκοί και ερχόντουσαν οι άλλοι και λέγανε «Μωρέ, καλή ιδέα να σου μειώσουμε το επιτόκιο». Το πιστεύετε αυτό, γίνεται. Η διαπραγμάτευση γινόταν και σκληρή. Έχω μια φορά στο Στουνάρα, όταν ήμουν υπουργός Υγείας, είχα πάει για πρώτη φορά στη μεγάλη, γιατί ήμουν σε πολλά επίπεδα διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Η πιο μεγάλη, πιο δύσκολη διαπραγμάτευση γινόταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι τώρα που την έκανα Βαρουφάκη. Αυτό είναι αστείο, είναι γελία πράγματα που λέμε. Αυτό που λέμε τώρα είναι, εγώ τους βλέπω και σκέφτομαι πώς μας βλέπουν έξω. Ridiculous μου πένα έξω μου μιλήσει. Είναι ridiculous, γελί. Μου προσέξτε. Στο τραπέζι το μεγάλο του Υπουργείου Οικονομικών, ο Στουνάρα στη μέση τα κούρε από εδώ. Και μετά από την άλλη πλευρά πήγαινε ο κάθε υπουργός του οποίου πέναγε το reviewing. Γιατί ο κάθε υπουργός είχε reviewing με την Τρόικα στο Υπουργείο του. Και μετά πήγαινε μόνο με το Υπουργείο Οικονομικών για να συμφωνήσουμε στο συνολικό πακέτο για να δούμε να πάρουμε δέσμευση μέσα στο επόμενο. Μπροστά στον καθένα μας ένα μεγάλο πακέτο μνημόνιο. Απέναντι δανειστές με το μνημόνιο. Χάρακας αναγραμμή. Χάρακας αναγραμμή. Και κουβέντα αναγραμμή. Ξέρετε πόσες φορές άλλαξα εγώ πράγματα στο μνημόνιο του Υπουργείου. Για εγώ, δεν λέω για άλλον, εγώ. Μπορώ να σου πω ότι όσα ζήτησαν να αλλάξουν όλα τα κανδυντά, τώρα για πλήν ενός. Ίσως η επικοινωνία λοιπόν να μην ήταν καλή, γιατί έχει περάσει στον κόσμο. Ο Στουνάρας πρέπει να τον έχω δει εγώ να έχει μείνει σε αυτό το κομμάτι που σας λέω, συνεχόμενες 15 ώρες. Λέω μια μέρα. Το είχα πει και τόσο μια συνέντευξή μου. Τι ωραίο που θα ήταν να βάζα μια κάμερα και να λέγαμε ζωντανή μετάδοση διαπραγμάτευση. Δεν το δεχόταν η Τρόικα με κανέναν τρόπο. Η ελληνική κυβέρνηση το δεχόταν. Εγώ του είχα προτείνει, δεν θα το έκανα ακόμα. Η κυβέρνηση το δεχόταν. Εγώ το δεχόταν, δεν ξέρω. Εγώ το ήθελα να κάνω στο Υπουργείο Υγείας. Δεν το δεχόταν η Τρόικα. Γιατί η Τρόικα δεν ήθελε να φαίνονται τα πρόσωπά του και δεν ήθελε να στοχοποιούνται. Αυτό είναι ο λόγο. Ούτε θέλει να βλέπει ο ελληνικό λαό τι λέμε γενικά, γιατί αυτό είναι σκληρή εμένα. Έτσι και έχουν. Εγώ δεν θέλω. Εμά μα συνέφερε να το δείξουμε. Γιατί θα βλέπανε τη μάχη γινότανε. Εκείνο δεν του συνέφερε γιατί θα φάνω σαν κακή. Δεν πέρασε σε μιμιέ όμω αυτή η μάχη που θα μπορούσε επικοινωνιακά, ξέρετε πολύ καλά πώ να το κάνετε αυτό κι εσεί. Δεν θα μπορούσε να περάσει. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν μας άκουγε πάνω στην Αιγύπτα και δεν μας άκουγε τον εξής λόγο. Εγώ θα σα πω πώς το πιστεύω εγώ. Και μπορεί να είναι μια ευκολία και μόνο μια κυβέρνηση στα καλά χρόνια, και έτσι δεν έχω και κρίματα στο λαιμό. Ο ελληνικός λαός ήταν ένας κακομαθημένος λαός. Φανταστείτε ένα κακομαθημένο παιδί. Ένα πλουσιόπεδο, χαραμοφάης, που δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του, που είχε έναν πατέρα και μια μάνα που είχε δώσει μια πιστωτική κάρτα Golden Mastercard. Που έχει πάει η Κάμπριο, έχει τις γκόμενες, κάνει πάρτινγκ, περνάει ζάχαρη. Νομίζω γενικεύεται λίγο. Ας πούμε την εικόνα θα δούμε. Νομίζω γενικεύεται. Και κάποια μέρα του λέει ο πατέρας του, παιδί μου το χέσαμε, δεν έχει εξωτικά, θα πάνε δουλέψει στο αυτοπολείο. Τι κάνουν οι κακομαθημένους. Γκρινιάζει, τα σπάει, βρίζει τον πατέρα του, τη μάνα του, αντερέσεις που με καταστρέψατε. Αυτό δεν κάνει αυτή την εικόνα. Κάπως έτσι συμπεριφέρθηκε ο ελληνικός λαός. Προσέξτε, όχι ότι μέσα στον ελληνικό λαό δεν υπάρχουν σκληρά εργαζόμενοι. Προφανώς υπάρχουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν έντιμοι. Προφανώς υπάρχουν. Στο σύνολο της κοινωνίας μας όμως, προσέξτε,
Το πολιτικό μας σύστημα πέρασε την άποψη ότι ό,τι ζητάει ο λαός είναι σωστό. Ακούσε μια σκηνή. Γιώργος Παπαδάκης, την έχω ζήσει εγώ, δεν ήμουν εκεί. Ο βουλευτής του λαός τότε. Έχει δώσει ο Καραμαλής τις αυξήσεις συντάξεις. Είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις που δοθήκαν ποτέ σε συντάξεις στην Ευρωζώνη. Τίτλος εκπομπής. Ένα γιαούρτι την ημέρα είναι η σύνταξη. Και από κάτω να βρίζουν 200 με τον Παπαδάκη πρώτον και τους καλεσμένους του. Δεν λέω προσωπικά τον Παπαδάκη λόγω της ιστορίας. Λέω πώς ζούσε η Ελλάδα. Δεν ντρέπονται! Ένα γιαούρτι την ημέρα η αύξηση! Η οποία ήταν η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη. Πρόσεξε. Αφού φωνάζαμε που δεν μας άρεσε η αύξηση του Καραμαλή, τώρα χάσαμε τις μισές συντάξεις. Κατά μέσο όρο. Τώρα λένε, χάσαμε τις μισές συντάξεις. Τι βέβαια τις χάσαμε. Γιατί τις χάσαμε. Γιατί όταν έπρεπε να κάνουμε κράτη, για να είναι καλά τα ασφαλιστικά μας ταμεία και να μην χρεοκοπήσουν αύριο, όποιος πολιτικός έλεγε να κάνουμε κράτη, πήγαινε σπίτι του. Τον έβριζαν σε 200 κανάλια. Μόνο το Παπαδάκι, ήταν ο Παπαδάκι. Σημαντικά είναι ο πρώτος στη ζώνη του, έτσι προφανώς. Λέει το Παπαδάκι, δεν είναι του, είναι ο ηγέτης αυτής της ζώνης. Για να πάει εδώ, δεν λέω προσωπικά. Λοιπόν, όποιος πολιτικός έλεγε, παιδιά, λίγο φρένο, λίγο κράτη, πέθανε να το φάνε. Όποιος πολιτικός έλεγε, βεβαίως ο λαός το ζήτησε. Δώσε τα! Αυτό είναι ένα κομμάτι του λαού. Όχι, δεν είναι αλήθεια ότι ό,τι ζητάει ο λαός είναι αλήθεια. Και σωστό. Όχι. Ο λαός μπορεί να ζητάει ό,τι γουστάρει. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Ποιος κρίνει, δεν ξέρω. Τι είναι πάλι σωστό. Ο λαός κρίνει. Δεν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αλλά αν πω για διαφορά. Γίνεται πέρσι δημοψήφισμα στην Ελβετία. Νομίζω ότι θυμάσαι. Έχει προτείνει αριστερή να αυξηθεί η καλοκαιρινή άδεια κατά μία εβδομάδα. Υπάρχουν αριστεροί στην Ελβετία, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Κάθε κοινωνία έχει και αυτό το απεχθές και ανήσυχο κομμάτι που δεν πρέπει να ασχολείται με την πολιτική και μόνο ζημιά. Λοιπόν, αυτό δεν έχει σημασία. Λοιπόν, προτείνω αριστερή και στην Ελβετία να αυξηθεί η καλοκαιρινή άδεια κατά μία εβδομάδα. Και επειδή η Ελβετία είναι πραγματική δημοκρατία, σαν τους έλεγχους που το αναγνωρίζω, όταν τα μεγάλα ζήματα λύνουν δια δημοψηφίσματος. Λέγανε οι δεξιοί, οι κανονικοί άνθρωποι, λέγανε παιδιά, ακούστε, άμα αφήσουμε την άδεια καμιά εβδομάδα, θα έχει μια εβδομάδα άδεια, αυτό σημαίνει τόσο αύξηση στην ανταγωνιστικότητα τη χώρα, τόσο επιβάζει την ανταγωνιστικότητα τη χώρα, τόσε θέσει εργασία χαμένε, τόσο αύξηση φόρων, όλα αυτά. Πήγαν οι Ελβετοί κατά 70% ψήφισαν δεν θέλουμε αύξηση τη εργασία, τη άδεια. Και μοίρασε την άδεια. Ερώτηση. Τώρα στα αλήθεια τώρα, στα αλήθεια όμω. Α, μια γερμανία στην Ελλάδα δημοψήφισμα. Να αυξηθούν, να αυξήσουν μια εβδομάδα την άδεια το χρόνο, να μην αυξήσουν. Τι θα έπαιρνε η αύξηση τη άδεια. Καλά, είναι μονοπλευρή απάντηση. Γι' αυτό μα χαρουμαθούμε λόγο. Τι θέση θα παίρνατε και, και κλείνω, βεβαίω. Αν ήμουν κακομαθημένο. Βεβαίως. Γιατί απάντησα στην αληθινή και σα συγχαίρω. Γιατί αυτό είναι. Και... ερώτηση. Ναι. Γιατί οι Ελβετοί μπορούν να ψηφίσουν όχι και εμεί δεν μπορούμε. Ο ήλιο, η θάλασσα, ο νότο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Περνάμε τον υπόλοιπο καιρό να λέμε του Ελβετού που έχουν τι τράπεζε μα κλέβουν τα λεφτά και του Γερμανού που δεν τρέπονται και κερδίζουν την κρίση. Δεν λέμε. Ακούστε τώρα το παράδειγμα. Μπήκαμε στο ευρώ μαζί με τη Γερμανία. Την ίδια μέρα μπήκαμε. Όταν εμείς μπήκαμε στο ευρώ και ξαφνικά δανειζόμασταν από 7-8% δανειζόμασταν τότε με ένα, και πιο παλιά δεν ήμασταν 17, δεν έχει σημασία. Σαφώς. Τι κάναμε, πήραμε το φτηνό δανεικό χρήμα του ευρώ και ζήσαμε ένα πάρτι. Γίναμε όλοι ζάμπλουτοι. Αυξήσαμε μισθούς, αυξήσαμε συντάξεις, μονιμοποιήσαμε στο δημόσιο, κάναμε ένα κάρο δημόσιο έργα που δεν χρειαζόμασταν, μοιράσαμε χρήμα, αυτό δεν κάναμε. Γιατί τι λέγαμε, έλα, μόνο με τα 100 είναι τζάμπα. Αυτό κάναμε. Την ίδια εποχή οι Γερμανοί ψηφίσανε την λεγόμενη Ατζέντα 2010. Ξέρετε την Ατζέντα 2010. Επί Σρέντερ. Ψηφίσανε. Μια εβδομάδα παραπάνω εργασία το χρόνο. Μια ημέρα παραπάνω εβδομάδα, μια ημέρα παραπάνω εβδομάδα εργασία. Πάγωμα των αποδοχών του για 10 χρόνια. Επεριστολή δικαιωμάτων απεργία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε ένα φασαρία στη Γερμανία τότε. Ναι. Ποιο ήταν ο στόχο τη Ατζέντα 2010, γιατί ονομάστηκε Ατζέντα 2010. Να είναι, λέει, το 2010 η γερμανική οικονομία η πιο ανταγωνιστική στην Ευρωζώνη. Μάλιστα. Εμείς ξεκινήσαμε και είπαμε το πάρτι, παιδιά, φάτε με φθηνό το χρήμα μου, ό,τι κουστάτε, φάτε. Αυτοί πάνε, παιδιά, προσοχή, μην μοιράσετε χρήμα, κατημένα τα γέμια, με στόχο, με σχέδιο, με όραμα, με μεθοδικότητα, πάμε το 2010 να είμαστε η πιο ανταγωνιστική οικονομία στην Ευρώπη. Ξημερώνει το 2010. Εμείς που έχουμε κάνει το πάρτι, έχουμε φαλήρει. Και το πάρτι κάποτε τελειώνει. Ξεχνάμε το πέρα το πάρτι, μπορεί να το υφάνουμε από το αλκοόλ, είναι το σπίτι μας βρώμικο, σπασμένα πιάτα. Που έχουμε κόμμα που δεν ξέρουμε ποιες είναι, ούτε εγώ τα πάντα έχουν γίνει. Ο Γερμανός ξυπνάει την ίδια μέρα και έχει το σπίτι του κούκλα, τις επιχειρήσεις εργαζομένους του, το λογιστήριό του, όλα καλά. Εμείς τώρα που είσαμε το πάρτι και τα τρώγαμε 10 χρόνια, γυρνάμε στον άλλο το γείτονα που το έχει κάνει το σπίτι του κούκλα με θυσίες και λέμε δεν τρέπεσαι εγώ να μην έχω να πάω και δεν μου δεις τα δικά σου. Το βρίσκεται λογικό αυτό. Όχι. Εμείς στην Ελλάδα θα το λέμε αυτό. Μα είναι κοινοτική αλληλεγγύη.
Κοινοτική αλληλεγγύη είναι να πάρουμε δύο υποβρύχια που γεύνουνε. Μα θα έρθουν τα υποβρύχια. Έτσι. Και αυτό. Να ανοίγουν τις έτσι αμέσως. Και αυτό. Άλλος ένας μεγάλος μύθος. Άλλος ένας μεγάλος μύθος είναι αυτός. Άλλος τεράστιος μύθος. Θα αναπτύξουμε τα υποβρύχια. Όχι, όχι, όχι. Απλά είπα στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα λοιπόν να σου εξηγήσω ότι κοινοτική αλληλεγγύη, παιδιά, δεν είναι να τρώμε τα λεφτά των άλλων. Δεν είναι αυτό κοινοτική αλληλεγγύη. Κάντε λάθος. Κοινοτική αλληλεγγύη είναι όταν βρεθούμε σε μια δυσκολία. Οι άλλοι να μας βοηθήσουν για να ξεπεράσουν τη δυσκολία. Και μετά τους πιστεύουν τα λεφτά τους. Κύριε Γιωγιάρη, όλα αυτά που λέτε είναι έτσι. Ναι. Στο ναό της δημοκρατίας όλα αυτά περάσανε με νομοσχέδια και με πλειοψηφίες. Ναι. Ο κόσμος λοιπόν μπορεί να έζησε όπως το περιγράψατε, αλλά όλα αυτά εγκρίθηκαν από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Μα οι ελληνικές κυβερνήσεις τι είναι, δεν είναι γέννημα του λαού. Πώς μόνο βρεθήκαν στο κοινοβούλιο. Τι νομίζετε ότι οι βουλευτές είμαστε κάτι διαφορετικό. Ακούστε πόσο σοφό είναι το κοινοβουλευτικό σύστημα. Είναι σοφό σύστημα, να ξέρετε. Απλά βλέπετε αύριο, ενώ ο κόσμος δεν βλέπει αύριο. Είναι... Εσείς πρέπει να βλέπετε αύριο. Καλά, τι πρέπει τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς λέει το σύστημα. Αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι ακριβώς προεδρευμένη αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τι θα πει αντιπροσωπευτική? Η Βουλή, παιδιά, που τη βρίζουμε να καεί να το μπουρδέλο, η Βουλή και οι βουλευτές, οι καριόλιδες και που τα τρώνε και που τα κατακούζε βάλε. Ναι, σαφώς. Και τα προνόμια και οι μισθοί που παίρνουν και τα αυτοκίνητα και τα κινητά, τα κακούζε βάλε, είναι όλα. Βεβαίως. Τι ακριβώς είναι η Βουλή? Η Βουλή είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Αυτό είναι, εμείς είμαστε η Βουλή. Απόδειξη, οι μισοί μου φωνάζανε για τα μεγάλα προνόμια των βουλευτών από την πλατεία των αγανακτισμένων το 12. Μέχρι τότε τα ονόματά του είναι βουλευτές μετά. Ακούστε και άλλα μετά να λέει: δεν θέλω να πάω το μισό του βουλευτού ή να μπαίνω τα προνόμια. Αντιθέτως, δεν θέλουν και μειώσεις. Για να μην πω και εγώ όνομα. Πώς γίνεται όταν ήταν απέναντι του και παραφωνάζουν να καεί να καεί τον μπουρδέλο η Βουλή και όταν μπήκαν μέσα να πάνε: δεν μπορώ να λύσω εγώ το βουλευτικό αυτοκίνητο. Μπορώ να πώς γίνεται. Ακούστε πώς γίνεται. Γιατί εμείς είμαστε η Βουλή. Η Βουλή είναι ο καθρέφτης μας. Ακούστε ότι πρόβλημα είναι στην Ελλάδα. Ξυπνάμε μέρα το πρωί. Εγώ που δεν είμαι σε μεγάλη φόρμα, έχω παχύνει, έχω σημαντικά να γινόμουν, δυστυχώς είμαι, έχει πάρει 100 βόλτα. Ξυπνάω μια μέρα, με κοιτάζω τον καθρέφτη, κοιλιά εδώ, αξίριστος, άρχουν τα μαλλιά, ξέρω εγώ τι μέγεθος, δεν μ' αρέσουν. Λέω, μία απάντηση. Πρέπει να ξυριστώ, να πάω γυμναστήριο, να κάνω δίαιτα, να φτιαχτώ. Η λογική απάντηση. Η παράλογη απάντηση. Παίρνω ένα ραβδί και σπάω τον καθρέφτη. Δεν τρέπεσαι καθέτη που τη χάλια που είσαι, δεν μπορούσε, δεν πάω σε βλέπω. Αυτό έκανε ο ελληνικός λαός στη Βουλή. Ο ελληνικός λαός έβλεπε τη Βουλή και έβλεπε τη Βουλή. Ενώ έβλεπε τον εαυτό του. Τον εαυτό του έβλεπε, δεν έβλεπε κανέναν άλλον. Δεν ήθελε να δει τον εαυτό του, γιατί δεν μπορούσε να πει στον εαυτό του πώς έχω καταντήσει έτσι. Και είπε, τι μπουρδέλο από τη Βουλή. Άλλαξε τη Βουλή. Ξέρετε, η Βουλή τελευταίες δύο φορές από τους 300 του μνημονίου έχουμε μείνει 80. Έχει αλλάξει πολύ. Σαφώς. Άλλαξε και τίποτα. Το άκου και λένε. Αυτή η Βουλή είναι η χειρότερη Βουλή των εποχών. Δεν το είχα ακούσει αυτό, το λέω συνέχεια. Μα εσύ δεν του ψηφίσατε αυτού, άλλοι του ψηφίσατε πάλι. Πάλι οι Γερμανοί είμαστε, ναι. Οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Εβραίοι, δεν ξέρω ποιο. Αφού εσεί δεν του ψηφίσατε. Τι κρύγεστε. Βλέπει κάποιο τον Ιωκοστό Πούλη και λέει: μα πώ είναι έτσι η Βουλή με αυτή. Μα μόνο πήγε η Βουλή. Μου λέει: κάποιο άλλο εγώ σου λέω. Δεν μου μπορεί άλλο, τον εαυτό μου. Σου λέω: πώ είναι έτσι ο Γεωργιά, ο Βλεοπόλη. Μα δεν με πιέζε 72.000 μόνο που μπήκα. Τι είδα φω και μπήκα και παλιά να μιλήσω. Α λοιπόν, αντί να μακρηγορούμε και να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να πούμε στον κόσμο την αλήθεια, παιδιά. Η χώρα μας είχε πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν φταίγανε, ξέρετε. Τα προβλήματα αυτά τα επέλεξε ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός κατέβηκε στον δρόμο το 2000 και έκανε τη μεγαλύτερη διαδήλωση όλων των εποχών. Δεν την έκανε για τα εθνικά μας θέματα. Δεν την έκανε για να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Δεν την έκανε γιατί ήθελε αξιολόγηση στο δημόσιο. Δεν την έκανε γιατί ήθελε, ξέρω εγώ, διαγραφή του χρέους. Την έκανε για να μην τολμήσει ο Γιάννης να φτιάξει το ασφαλιστικό. Γι' αυτό κατέβηκε. Είχε έναν άνθρωπο που του είπε: σε 10 χρόνια θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό σου σύστημα και κατέβηκε 1.000.000 λαό στου δρόμου με κεντρικό αίτημα. Θέλω να τα φάω όλα τώρα. Όχι. Και όταν του έλεγε: σε 10 χρόνια θα παλυρίσει, σου λέγε: δεν με νοιάζει, ποιο με προφέρει σε 10 χρόνια. Αυτό ήταν η απάντηση. Όχι, 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 αυτό ακριβώ έγινε. Πώ όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν είπα όχι, όχι. Ένα κατώ, η μεγαλύτερη διαδήλωση στην Ελλάδα στα νότερα χρόνια τη μεταβολή μεγάλη που γίνει ποτέ. Νέα Δημοκρατία μέσα πασόκολ δεν πηγαίνα. Δεν το συζητάτε. Όχι, έχω ζήσει τη διαδήλωση. Είχα τρομάξει. Εγώ δεν πήγα βέβαια. Ευτυχώ. Δηλαδή ήμουν απρόβλητο στο λαϊκισμό από μικρό, αλλά το είχα δει. Και είχα παιδιά αυτή τη οτοπό καθημερινά τον εαυτό μου τότε που ήμουν από το γραφείο μου και είχα βλέπει τη διαδήλωση. Και έλεγα αυτό ο τόπο δεν σώζεται. Πώ να σώσω τον τόπο. Θα σα πω πιο, να σα το πει ακόμα περισσότερο. 2004. Έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου.
για το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και τη συντάξη των δημόσιων. Κατάληξη. Αν δεν πάρετε άμεσα μέτρα, το 2010 θα πτωχεύσετε. Είναι συνέχεια γραμμένο, έχω δείξει τηλεόραση να σου λέω. Γιατί για του πίνακε. Γιατί τόσα εντέρσιμα, τόσα αυτά που δημιουργείται, τόσα τα πλασματικά που βγάζετε, τόσο το. Δηλαδή εφάπαξ 300% παραπάνω. 300% παραπάνω. Σου λέει λοιπόν το κάτω δεν είναι ταμείο. Αν δεν πάρει μέτρα, κύριε, θα χρεοκοπήσει. Πήρα μέτρα. Όχι. Δεν ζω, θα πέσω, τώρα έχουμε το τμήμα του σύστημα. Πολύ ωραία. Ήρθε το 2010 και χρεοκοπήσαμε. Ποιο θέλει για τον ελληνικό λαό? Το Διεθνές Ταμείο. Νομίζω ποταμός ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Καλύψατε και πράγματα που με ενδιαφέραν χωρίς να τα ρωτήσω. Πολύ ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πολύ χρήσιμες. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πράγματα πολύ χρήσιμες. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι κέρυες ερωτήσεις αυτές. Ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί, η μεγαλύτερη μας ευθύνη είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο τι έχει συμβεί στα αλήθεια. Εγώ, αν κακίζω κάπου τον Τζίπρα και μου βλέπετε να είμαι τόσο αρνητικός απέναντί του, ακόμα και τώρα που τον αξίζει ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός, είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Ακόμα εξακολουθεί να λέει ψέματα. Τώρα το ξέρει ότι λέει ψέματα, έτσι. Όπως έχει πάει έξω, έχει μιλήσει με τους όσους καταλαβαίνει αμέσως τι γίνεται ή δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται να το. Αν μπορούμε να πλώνουμε το στήριο σε κάθε Έλληνα να πάει να κάτσει σε ένα συμβούλιο κορυφής και να μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς, θα γίνει γεμίσει ότι θα ψήφισε Νέα Δημοκρατία πάντα. Λέει, θα έλεγε παραχωρώ το δικαίωμά μου σαν συμβολιογράφο για πάντα, ψήφισε Νέα Δημοκρατία, εγώ τα παιδιά μου τα γόνια μου. Δεν θα το ξανασκεφτόταν. Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εγώ είχα πει τότε στο Σαμαρά δεν μ' άκουσε. Είπα θες παιδί μου να φτιάχνω αυτή τη χώρα. Κάνε ένα μαζικό πρόγραμμα και δώσε τζάμπα εισιτήρια να πάνε στην Αργεντινή όλη μια εβδομάδα. Πάμε να κοιτάξουμε τι δούμε, παιδί. Πώς να πάνε ένα εκατομμύριο λόγω στην Αργεντινή. Πώς θα μας κόλλησε να πάνε ένα εκατομμύριο. Θα βοηθούσε αυτό. Θα ζούταν η Ελλάδα. Ένα εκατομμύριο λόγω να πάνε στην Αργεντινή. Τη δίνει, παιδί μου, την δραχμή να καταλάβει. Εγώ πάω στην Αργεντινή. Εγώ ξέρω ότι θα πει Αργεντινή. Λοιπόν, και μετά άμα γυρίσει από την Αργεντινή και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ να γράψω μου. Απλά πράγματα ήταν, δεν τα κάναμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε για τον χρόνο, ευχαριστούμε για την αμεσότητα και ευχαριστούμε και για αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα που έχετε, το οποίο νομίζω μας βοηθάει και απαντητικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή κ. Άδωνη Γεωργιάδη για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.